Την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ζητά ο Περιφερειάρχη Κρήτη, ο οποίο καυτηρίασε τι μεγάλε καθυστερήσει που παρατηρούνται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των τριών διεκδικητών τη μεγάλη παραχώρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο, εκτιμόμενη αξία 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που χρειάζεται είναι να δοθούν και να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές από Χανιά προς Ηράκλειο. Καθεσέρω. Δεν έχουν καθεστερούν. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργό να δώσει τις εντολές, ούτως ώστε το έργο αυτό να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές και να ξεκινήσει. Το μεγάλο αναπτυξιακό έργο είναι μήκους 157,5 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με λέα, 26 σειράγγες, 10,8 χιλιόμετρα νέες γέφυρες, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν 100 μέτρα μήκος, 20 νέους ανισόπεδους κόμβους και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις παρακάμψεις Χανιών, Ρεθίμου και ρακλίου. Δεν έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές για διάφορους λόγους. Δεν θα σταθώ του λόγου. Ε, Μα από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, πήγε Δεκέμβρη. Ε, δεν ξέρω αν πάει στο Δεκέμβριο. Ο, νέος νέο χρόνο, ο Δεκέμβρη τελειώνει. Για το έργο παραχώρηση μαμούθ, ο Σταύρο Αρναουτάκη δηλώνει επιφυλακτικό, υποστηρίζοντα ότι απαιτούνται όχι μόνο αρκετέ μελέτε, αλλά και περισσότερα χρήματα. Ενώ έχει ενημερώσει σχετικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ναι, είμαι επιφυλακτικό. Να δούνε ότι ένα τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο πρέπει να ξεκινήσει, γιατί χρειάζονται αρκετέ μελέτε ακόμα, δεν είναι η ετοιμότητα την οποία νομίζουμε ότι υπάρχει. Και επίση θα χρειαστούν και άλλα χρήματα για όλο το έργο αυτό. Δεν θα φτάνει το 1.700. Έχω ενημερώσει τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Ταχιάου. Παράλληλα, ο κύριο Αρναουτάκη αναφέρθηκε και στι πολύμηνε δικαστικέ διενέξει εργολάβων για έργα που έχουν δημοπρατηθεί και που κινδυνεύουν να τυνεχθούν στον αέρα, στην περίπτωση που η δεν δρομολογήσει λύσει μεταξύ των έργων που κινδυνεύουν είναι το έργο οδική ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου ύψου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε δει πολλέ φορέ ότι δημοπρατούμε ένα έργο και έχουμε παράδειγμα δικό μα. Έχουμε μια δικαστική διένεξη μεταξύ του πρώτου του δεύτερου εργολάβου. Καθυστερούμε 6, 7, 8, ένα χρόνο και κινδυνεύουν τα έργα να πενταχτούν. Στο πλαίσιο συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτη με του νέου ερετού, έγινε ενημέρωση γύρω από τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, το ΕΣΠΑ και για τα έργα που θα τρέξουν από το νέο έτο. Απαιτείται ετοιμότητα μελετών, ανέφερε ο κ. Αρναουτάκη, ο οποίο παράλληλα τόνισε την ανάγκη αύξηση του προπολογισμού του Εθνικού Προγράμματο Ανάπτυξη.